Η δράση του Μακεδονικού Γραφείου στις αρχές του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου αφορά την περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη μη σύνδεση επαφή με την Κεντρική Επιτροπή. Πρόκειται για το Μακεδονικό Γραφείο που ανασυγκροτήθηκε μετά τα μεταξικά χτυπήματα τον Ιούλιο του 1939 και ως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1941, δηλαδή λίγο μετά την ίδρυση του ΙΑΜ, δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή που με αποστολή του Γιώργου Ερυθριάδη μπήκε κάτω από την καθοδήγηση της ανασυγκροτημένης Κεντρικής Επιτροπής. Η ξεχωριστή αναφορά στο Μακεδονικό Γραφείο αποκτά ιδιαίτερη αξία από τα ίδια τα γεγονότα που προηγήθηκαν τη σύνδεση του ΙΑΜ. Με αποκορύφωμα την ηρωική και αιματοβαμμένη εξέγερση του Σεπτέμβριου του 1941 στην Δράμα, η δεύτερη εξέγερση σε όλη την κατεχόμενη από τα φασιστικά ναζιστικά στρατεύματα Ευρώπη, αλλά και μια σειρά τολμηρών αντιστασιακών ένοπλων και μη δραστηριοτήτων στην περιοχή μας, στη Θεσσαλονίκη, στη Θάσο, την Ιγρίτα, αλλά και την ίδρυση της πρώτης αντιστασιακής οργάνωσης στην Ευρώπη, της Ελευθερίας, με απόφαση του Μακεδονικού Γραφείου, αλλά και των πρώτων ανταρτοωμάτων σε όλη την περιοχή της σχεδόν της Βόρειας Ελλάδας. Ειδικά από το 1938 και το 1939, ήδη το σύνολο των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος και πρώτα απ' όλα η Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο δέχτηκαν ισχυρά χτυπήματα από τη μεταξική δικτακτορία. Αντίστοιχη ήταν και η μοίρα του Μακεδονικού Γραφείου, που είχε πρωτοσυγκροτηθεί ως καθοδηγητικό όργανο το 1935 και που μετά το 1936 είχε σαν καθοδηγητές αρχικά τον Γρηγόρη Σκαφίδα και μετά τον Νίκο Μπλουμπίδη. Σύμφωνα με αναφορές των στελεχών του Μακεδονικού Γραφείου που είχε την καθοδηγητική ευθύνη εδαφικά όλης της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή της σημερινής Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, είχε μια τριμελή γραμματεία και μέχρι το 1958 είχε έντονη δράση. Αυτό αποτυπώνονταν στην έκδοση 4 παράνομων εφημερίδων της Λαϊκής Φωνής, το Αντιδικτατορικό Μέτωπο, το Προπαγανδιστή και το Αγροτικό Βήμα, που τυπικά φαίνονταν ως όργανο του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας. Υπεύθυνος για τα έντυπα ήταν ο Γιώργος Παπαρίγας. Από το 1938, που συλλαμβάνεται η γραμματεία του Πολιτικού Γραφείου, ξεκινούν σταδιακά για την ακρίβεια το καλοκαίρι του 1938 και τα χτυπήματα στο καθοδηγητικό όργανο της περιοχής. Αρχικά συλλαμβάνονται στελέχοι, συνδικαλιστές του Δημοσίου, αλλά και διάφορα άλλα στελέχη του κόμματος, μεταξύ τους και ο γραμματέας του Αγροτικού Κόμματος Κώστας Γαβριλίδης. Στην πορεία ακολούθησαν και άλλες συλλήψεις, κύρια συνδικαλιστών στελεχών στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, ενώ τα χτυπήματα κορυφώνονται το πρώτο εξάμηνο του 1939, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του γραμματέα της Κώστα Βασάλου και σημαντικού τμήματος της Επιτροπής Περιοχής και το χτύπημα με την αποκάλυψη δύο παράνομων τυπογραφείων και την κατάσταση χιλιάδων εντύπων. Το Μάιο του 1939 γίνεται προσπάθεια από το τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής που ακόμα κρατούσε από τα χτυπήματα των Μεταξά Μανιαδάκη να ανασυγκροτηθεί το Μακεδονικό Γραφείο, που ακόμα οργανώσεις παρέμεναν ζωντανές και συνέχιζαν την παράνομη δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά στέλνονται η Ηλέκτρα Αποστόλου, ο Δημήτρης Μιχελίδης και ο πράκτορας από ό,τι αποδείχθηκε της ασφάλειας στη δεκαετία του 20, Κουτσογιάννης. Τον Ιούλιο του 1939 τα χτυπήματα φτάνουν στο αποκορύφωμα με τη σύλληψη του Μιχελίδη που σπάει και στην ουσία δίνει σημαντικό τμήμα του παράνομου μηχανισμού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Στην ουσία το καλοκαίρι του 1939 έχουν χτυπηθεί το σύνολο σχεδόν των οργανώσεων και των ενδιάμεσων καθοδηγητικών οργάνων και στελεχών, ειδικά στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Παρά όμως το χτύπημα αυτό παραμένει αλόβητος ένας πυρήνας στελεχών, κυρία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και σε ορισμένους νομούς της περιοχής, της σημερινής δηλαδή Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία στο νομό Σερών, αλλά και στο Κυργής, που μεταφέρεται στην ουσία στο κέντρο της κομματικής δράσης για το διάστημα που αναφερόμαστε. Στην Αθήνα την ίδια περίοδο, με πρωτοβουλία στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, ιδρύεται η λεγόμενη Παλιά Κεντρική Επιτροπή, από τους Παπαγιάννη Μίτσο, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, που είχε διατελέσει γραμματέας της παράνομης Κώθου το 1939, και τον Χρήστο Κανάκη, στελέχος της Κώθου από τη δεκαετία του 20, με αυτούς τους συντρόφους επιδιώκεται από τα στελέχη του ανασυγκροτημένου Μακεδονικού Γραφείου, τον Δράκο Παρασκευάη Μπάρμπα και τον Τζουκαλίδη Βασίλη, να πιάσουν επαφή τον Απρίλιο του 1940, χωρίς όμως αποτυχία. Άλλωστε, Κανάκης και Παπαγιάννης ήταν γνωστοί λόγω της καταγωγής και των προηγούμενων χρεώσεών τους στην περιοχή. Τα χτυπήματα όμως του μηχανισμού δεν επέτρεψαν την επαφή των στελεχών του Μακεδονικού Γραφείου με τα στελέχη της Παλιάς Κεντρικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Τζανί,
Εκεί τα στελέχη του Μακεδονικού Γραφείου, δηλαδή όταν κατέβηκαν στην Αθήνα, αντίκρισαν το φαινόμενο των δύο ριζοσπαστών και των δύο καθοδηγήσεων και πήραν την απόφαση τελικά να γυρίσουν πίσω και να περιμένουν ένα διάστημα χωρίς επαφή για να προστατεύσουν την κομματική οργάνωση από νέα χτυπήματα. Το Μακεδονικό Γραφείο με πενιχρά μέσα, στην ουσία με ένα πολύγραφο και ένα ραδιόφωνο που αξιοποιούσε για να μπορεί να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς, άρχισε να οργανώνει την πολιτική του δράση. Χρειάζεται σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε όμως πολιτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε η περίοδος 1939 και έως το 1941 που ανασυγκροτείται το Μακεδονικό Γραφείο. Καταρχάς, όσον αφορά τη σύνθεσή του, πρόκειται για παλιά και έμπειρα στελέχη του κόμματος, διαπαιδαγωγημένα με το πνεύμα της καθοδήγησης των αποφάσεων της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Μέχρι τα γεγονότα του 1941, το Μακεδονικό Γραφείο προσπάθησε, όπως αναφέραμε, και παραπάνω να παρακολουθεί τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνει η Κομμουνιστική Διεθνής μέσω των ανακοινώσεων από το ραδιόφωνο. Εδώ χρειάζεται να κρατήσουμε το γεγονός πως μετά τη συμφωνία του Μονάχου ανάμεσα στις αστικές κυβερνήσεις Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας και των δυνάμεων του άξονα Γερμανίας και Ιταλίας, συμφωνία που έστρεφε την ναζιστική Γερμανία κατά της ΕΣ, η Κομμουνιστική Διεθνής χαρακτήρισε τον πόλεμο υπεριαλιστικό και ανέφερε στην ανακοίνωσή της πως οι κυβερνήσεις που παίρνουν μέρος σε αυτόν τον πόλεμο το κάνουν για το μοίρασμα του κόσμου και όχι για τα συμφέροντα των λαών και την ήττα του φασισμού. Στη βάση αυτή άλλαξε τις οδηγίες προς τα κομμουνιστικά κόμματα για τη στήριξη των αστικών αντιφασιστικών κυβερνήσεων. Βέβαια, αυτή η γραμμή στην πράξη δεν περπάτησε ενιαία, υπονομεύτηκε ανοιχτά από ορισμένα κομμουνιστικά κόμματα όπως αυτά των ΗΠΑ αλλά και της Γαλλίας που ψήφισε τις πολεμικές πιστώσεις. Το Μακεδονικό Γραφείο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Στέλιου Βασβανά, αποφάσισε να ανατυπώσει το πρώτο γράμμα Ζαχαριάδη, αφαιρώντας το τμήμα που αφορούσε την υποστήριξη προς την κυβέρνηση Μεταξά, ενώ σε κάθε ανακοίνωσή του παρέμβαση συνέδεε την ήττα των επιτεθειμένων φασιστικών δυνάμεων με την ανατροπή της κυβέρνησης Μεταξά που χαρακτήριζε φασιστική. Ο βασικός πυρήνας του Μακεδονικού Γραφείου την περίοδο αυτή ήταν η Παρασκευάς Δράκος με το ψευδώνυμο Μπάρμπας, ναυτεργάτης από τον Βόλο, πρώην γραμματέας της Ρωμαϊκής Επιτροπής Ερών, που στην ουσία αναλαμβάνει τη χρέωση του γραμματέα του Μακεδονικού Γραφείου. Αποστόλης Γιαννής, ψευδώνυμο Κωστάκης, δάσκαλος από τη Φλόρινα. Σίμος Κερασίδης, ψευδώνυμος Μίτσος Χρυσαχόπουλος, εργάτης και πυγμάχος με καταγωγή από τον Πόντο που ζούσε στην Τούμπα, γραμματέας της Όκνας στη Μακεδονία. Παντελής Χαμαλίδης ή Αλέκος, γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής της Δράμας, πρόσφυγας στη Ροδόπολη Σερών. Μωυσής Πασχαλίδης, ψευδώνυμο Γρηγοράκης, αγρότης από την Αφίπολη. Τσουκαλίδης Βασίλης, ψευδώνυμο Αριστίδης από τον Πότο, ζούσε στην Ποντοκόμη Κοζάνης, καπνεργάτης που ανέλαβε γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής Καβάλας. Παντελής Τσέγας, μεταλλορύχος από την Παναγιά της Χαλκιδικής. Θεόκλητος Κρόκος, επιπλοποιός από την Κομωτινή. Ενώ καθήκοντα λαμβάνουν και άλλοι συντροφοί όπως τα αδέρφια Ραμπατζή, ο Αλέκος Σκέπης από τη Φλόρινα, στην πορεία, παρακολουθούν δηλαδή το Μακεδονικό Γραφείο, ο Οδυσσέας Γαλεάδης με καταγωγή από την Καβάλα, γραμματέας της Ξάφη και μετά γνωστός ως καπετάν Οδυσσέας του Ελλάς με δράση στην περιοχή του Εύρου. Είναι στελέχη που πέρα από την πείρα που ανέπτυξαν σε συνθήκες παρανομίας και διώξεων, είχαν καθοδηγητικές ευθύνες και άμεσο ρόλο αρκετοί από αυτούς στα γεγονότα του Μάη του 1936. Μάλιστα, εκεί που συγκεντρώνονται οι περισσότερες αλόγητες στις κομματικές δυνάμεις είναι οι περιοχές του Παγκαίου, της Χωριστής, της Τάσου, της Νιγρήτας, του Δεξάκου, αλλά και στις πόλεις των Σερών και της Δράμας, αλλά και ορισμένες σε Κομωτινή και Ξάφη και Σουφλή. Πρόκειται για περιοχές που το κόμμα έχει ρίζες μέσα από τους καπνεργάτες και καπνοπαραγωγούς που συμμετέχουν στο κίνημα της δεκαετίας του 20 και του 30, αντίστοιχα στους μεταλλεργάτες του Παγκαίου και τους μεταξεργάτες του Σουφλίου της δεκαετίας του 30. Είναι περιοχές που η πολιτική επιρροή του κόμματος είναι πολύ ψηλή και αυτό εκφράστηκε και στις τελευταίες εκλογές που είχαν γίνει, δημοτικές και βουλευτικές. Έτσι λοιπόν, δεν είναι τυχαίο πως παρόλες τις μικρές δυνάμεις που έμειναν αλόγητες, πολύ γρήγορα συνέβη ένα δίκτυο δραστήριων οργανώσεων που κυριολεκτικά παίρνει φωτιά, ειδικά μετά τη συνδικολόγηση της χώρας με τους Ναζί τον Απρίλιο του 1941. Ειδικά με την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτών και στρατιωτικών μετά τη συνδικολόγηση, δίνεται η γραμμή στις οργανώσεις του ΚΚΕ, οι στρατευμένοι σύντροφοι και οπαδοί, να διατηρήσουν και να κρύψουν τον οπλισμό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέχρι το φθινόπωρο του 1941 υπολογίζεται πως ο οπλισμός που έχει συγκεντρωθεί ξεπερνάει τα 6.000 κουφέκια και αρκετά πιο βαριά όπλα όπως όλοι και οβίδες.
χωρίς να υπολογίσουμε σε αυτόν τον οπλισμό τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εξέγερση της δράμας. Απευθείας, τα στελέχη του Κουκουέ έρχονται σε επαφή με έφεδρους και όχι μόνο. Και μέσα και όλες τις πρώτες εβδομάδες της ναζιστικής κατοχής αρχίζουν να συγκροτούνται οι πρώτες ομάδες ένοπλες, γνωστοί και ως ιερόι λόχοι, όπως ονομάζονται. Για παράδειγμα, η ομάδα της Οδυσσέας Ανδρούτσος το καλοκαίρι του 1941 στην Ιδρύτα Σερών, που συγκροτείται από τον κομμουνιστή δάσκαλο και έφερε αξιωματικό Θανάση Γκένιο Λασάνη, η ομάδα Θανάσιος Γιάκος στην περιοχή του Κιλκής, στην οποία σύνδεσμος του Μακεδονικού Γραφείου αναλαμβάνει ο Κυριάκος Αποστολίδης Κεραυνός, ενώ ο επικεφαλής είναι το μέλος του ΚΚΕ Μόσχος Χρήστος Δάσκαλος και αυτός έφερε αξιωματικό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτή την ένοπλη ομάδα συμμετέχουν πάνω από 50 κομμουνιστές μέλη του Κουκουέ και της Όχνε προπολεμικά. Σχεδόν όλοι από αυτούς συμμετείχαν στην πορεία του Ελλάς και το Δημοκρατικό Στρατό. Τα ονόματα τους είναι γνωστά, αλλά θέλουμε δεικτικά να αναφέρουμε ορισμένα στελέχη του ένοπλου κινήματος στην περιοχή. Νικητήδης Αποστόλης, αξιωματικός του Ελλάς, σκοτώθηκε στα Δεκεμβριανά. Νικητήδης Νίκος, γνωστός και ως αεροπόρος του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού, σκοτώθηκε μαχόμενος στο Δημοκρατικό Στρατό. Λαζαρίδης Θόδωρος, αξιωματικός του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού, Στεφανίδης Νίκος, αξιωματικός του Ελλάς και συνταγματάρχης του Δημοκρατικού Στρατού, Σουμελίδης Στάθης, συνταγματάρχης του Δημοκρατικού Στρατού, Σουμελίδης Αφιλόκιος Ιχατζής, διοικητής πυροβολικού του Ελλάς και συνταγματάρχης του Δημοκρατικού Στρατού, Χαρτοματζήδης Άκης, αξιωματικός του Ελλάς και πολλοί ακόμη που ανέλαβαν κρίσιμα καθήκοντα στον αγώνα τόσο στον Ελλάς όσο και στο Δημοκρατικό Στρατό. Ήδη με την ίδρυση της Οργάνωσης Ελευθερίας, το Μάη του 1941, της πρώτης αντιστασιακής οργάνωσης στην διατεθόμενη Ευρώπη, είχαν δοθεί κατευθύνσεις για την προετοιμασία και των ένοπλων αντιστασιακών οργανώσεων. Οι ιερείοι λόχοι και οι μικρές πρώτες ένοπλες ομάδες βγαίνουν στο βουνό, στο Παγαίο από τα τέλη της Άνοιξης του 1941. Στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συγκροτείται η ομάδα Φιλική Εταιρεία αντίστοιχα. Η ίδρυση της Οργάνωσης Ελευθερία γίνεται με απόφαση τον Απρίλιο του 1941 του Μακεδονικού Γραφείου, τις πρώτες κιόλας μέρες της κατάληψης της χώρας από τους Ναζί. Στην ίδρυση της οργάνωσης συμμετέχουν πέρα από τις δυνάμεις του Κουκουέ που εκπροσωπεί ο Απόστολος Τζανής την Όπνε, που εκπροσωπεί ο Σίμος Κερασίδης, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα ο Γιάννης Πασαλίδης, μετά πρώτα στέλεχος της ΕΔΑ, ο Θανάσης Φιδάς από το ΆΚΕ, ο Ευθυμιάτης από τη Δημοκρατική Ένωση και ο συνταγματάρχης Δημήτρης Φαρός. Είναι εντυπωσιακή η ετοιμότητα των στελεχών του κόμματος να πάρουν μέτρα και να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο αποφασιστικό βήμα. Αυτή η ετοιμότητα εκδηλώνεται και με την οργάνωση της απόδρασης 12 στελεχών του Κουκουέ από το σανατόριο του Σεβεστοχωρίου την ημέρα εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Στην ενέργεια αυτή ηγείται κλιμάκιο του ίδιου του Μακεδονικού Γραφείου με επικεφαλής του γραμματέα. Τα στελέχη του Κουκουέ όχι απλά δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στον κρατικό μηχανισμό, που άλλωστε κύριο στοιχεία του ήταν η αντικομμουνιστική δράση, είχαν και πεντακάθαρο πέρα για πέρα, ουσιαστικές δυνάμεις που θα συνεργάζονταν με την ναζιστική διοίκηση θα παρέδιναν τους κομμουνιστές κρατούμενους, όπως και έγινε σε όλη τη χώρα, με τραγικές συνέπειες σε αρκετούς από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, είτε στον τοίχο της Κεσαριανής, είτε στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις φυλακές. Το Μάιο του 1941 κυκλοφορεί η προκήρυξη της ελευθερίας που αναφέρει. Ο ελληνικός λαός αγωνίζεται σήμερα για να διώξει κατά πρώτον τον ξένο κατακτητή, να ανοίξει σύγχρονα και πλατή τον δρόμο για την κοινωνική αναγέννηση και αναμόρφωση της Ελλάδας, που θα κυβερνάται κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την κυριαρχία της λαϊκής θελήσεως. Ανελεύθερα κεφαλαιοκρατικά καθεστώτα που στραγγάλισαν στο παρελθόν τη λαϊκή θέληση και κυριαρχία και συντέλεσαν στην σημερινή εθνική καταστροφή, είναι ασυμβίβαστα προς σημερινούς εθνικούς σκοπούς. Όπως ασυμβίβαστη είναι κάθε τάση να δοθούν στον εθνικό αγώνα κατευθύνσεις υπεριαλιστικές και κατακτητικές, ενώ γίνεται αναφορά στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821 που συγκρίνεται με την ανάγκη αντίστοιχου αγώνα εκείνη την περίοδο. 5 μέρες μόλις μετά την ίδρυση της Οργάνωσης Ελευθερίας γίνεται και το πρώτο σαμποτάζ στη Θεσσαλονίκη κατά των γερμανικών φορτηγών. Ενώ οργανώσεις ελευθερίας συγκροτούνται στα πανεπιστήμια με τον πρώτο πυρήνα της Όκνες, από αυτόν τον πυρήνα είναι και οι πρώτοι εκτελεσμένοι φοιτητές, Διορινό Σοκράτη και Κεπές Σιλίας και μαζί τους λίγο αργότερα οι Τουμπιώτες Μιχάλης Καράνταης και Γιώργο Βακαλόπουλος, όλοι στελέχοι της Όκνου. Κορυφαίο γεγονός που ξεχωρίζει πριν την ίδρυση του ΕΑΜ, αλλά και μια σημαντική σελίδα της αντίστασης του λαού μας, είναι η γνωστή εξέγερση της δράμας του 1941. Στις 14 Σεπτέμβρη, στη σύσκεψη του Μακεδονικού Γραφείου στην Ηλιοκόμη, παρουσία των γραμματέων της των Περιφερειακών Επιτροπών Σερών, Δράμας, Καβάλας και Θράκης αποφασίζονται μια σειρά σαμποταριστικές ενέργειες σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Σέρες.
Είναι καθαρό πως σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση του Μακεδονικού Γραφείου πριν τα γεγονότα της Δράμας δεν υπάρχει καμία απόφαση που κατευθύνει στην καθοδήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής της Δράμας εξέγερση. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις εκθέσεις των στελεχών που ακολούθησαν τα γεγονότα, αλλά και από το γεγονός ότι τέτοια προπαρασκευή δεν έγινε σε άλλους νομούς της περιοχής, αλλά και τον ευνηδιασμό που έδειξαν στελέχη του Μακεδονικού Γραφείου που βρίσκονταν είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε άλλους νομούς. Από τις μαρτυρίες επιβεβαιώνεται πως ο γραμματέας του Μακεδονικού Γραφείου Μπάρμπας, ή Παρασκευάς Δράκος που είναι το κανονικό του, προσπάθησε μαζί με άλλα στελέχη να αποτρέψουν την επέκταση της εξέγερσης της ΣΕΡΕΣ. Η εξέγερση που ξεκίνησε από το Δοξάτο στις 28 Σεπτέμβρη του 1941 και επεκτάθηκε σε δεκάδες χωριά του νομού Δράμας, αλλά και την ίδια την πόλη στην οποία πρωτοστατούσαν ομάδες λαϊκών εκδικητών και είχε μαζική συμμετοχή, έγινε με την καθοδήγηση και την προετοιμασία της Περιφερειακής Επιτροπής Δράμας του ΚΚΕ, με καθοδηγητή τον σύντροφο Παντελή Χαμαλίδη Αλέκο. Μετά την εξέγερση ακολούθησε η μαζική φασιστική θηριωδία των σφαγών σε Δοξάτο, Χωριστή, αλλά και στα υπόλοιπα χωριά της Δράμας και το Σερό, αλλά και με ορισμένα της Καβάλας, με βάση τα στοιχεία στην κατάπνιξη της εξέγερσης, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.000. Οι παράγοντες που προηγήθηκαν, όπως η φασιστική βία των Βουλγάρων και η προσπάθεια πικισμού, η επίθεση των ναζιστικών στρατευμάτων κατά της ΕΣ και η ελπίδα από τα στελέχη που καθοδηγούσαν την εξέγερση πως η γρήγορη νίκη τους θα αλλάξει την τροπή του πολέμου, έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην απόφαση της καθοδήγησης της Δράμας που εκτιμούσε πως μια τέτοια εξέγερση μπορεί να σηματοδοτήσει μια συνολικότερη πορεία γεγονότων, τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον πως στις εξέγερσεις της Δράμας προηγήθηκαν εξεγέρσεις στο έδαφος, της πρώην Ιουγκοσλαβίας, στις περιοχές του Μακροβούνιου, της Βοσνίας και τμήμα της Σερβίας που οδήγησαν στην κατάλυση των ναζιστικών διοικήσεων και σε εκτεταμένες καθαριστικές επιχειρήσεις με χιλιάδες εκτελεσμένους και εκεί. Είναι οι πρώτες ένοπλες εξεγέρσεις, μαζικές πράξεις αντίστασης κατά των ναζιστικών φασιστικών δυνάμεων της κατοχής. Παρά τον δύσκολο σχετισμό, το γεγονός ότι αντικειμενικά δεν υπήρχαν προϋποθέσεις να οδηγήσουν άμεσα σε μια άλλη πορεία στο στρατιωτικό σχετισμό, να επιφέρουν αποφασιστική ήττα των κατοχικών δυνάμεων, αυτές οι πράξεις δεν ήταν ανέπειες θυσίες. Ήταν η χαραυγή μιας διαφορετικής πορείας για το ένοπλο κίνημα κατά του φασισμού στις κατεχόμενες χώρες, που καρδιά και νους τους ήταν οι κομμουνιστές και που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο δίπλα στην εποπτεία του Δημοκτωκόκκινου Στρατού και του Σοβιετικού λαού για την ήττα του άξονα. Η ίδια η εξέγερση της Δράμας σίγουρα στέτησε σημαντικές δυνάμεις από την ανάπτυξη λίγο μετά του ένοπλου αντιστασιακού κινήματος που οργανώθηκε από το ΚΚΕ στις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ που ιδρύονταν εκείνες τις μέρες της εξέγερσης. Από την άλλη, όμως, έπαιξε ρόλο και στον αναχαιτιστή η προσπάθεια της φασιστικής Βουλγαρίας η περιοχή να θεωρηθεί φυσικό τμήμα της, να επεκτείνει κοινώς την επικράτειά της. Ανέδειξε τι θα πει φασισμός. Η προσπάθεια των αντικομμουνιστικών δυνάμεων, των συνεργατών των Βουλγάρων, να λιδωρήσουν το ΚΚΕ τα επόμενα χρόνια, να παρουσιάσουν την εξέγερση σαν ενέργεια συμφωνημένη και προσχεδιασμένη από τις κατοχικές δυνάμεις και την ηγεσία του ΚΚΕ, με πρωτεργάτη αυτής της προσπάθειας στον Δοσύλλογο Χρυσοχώου, επιθεωρητή νομαρχιών της περιοχής του 1941, άνθρωπο των Βουλγάρων και των Γερμανών, έπεσε και πέφτει στο κενό από τα ίδια τα γεγονότα και τις μαρτυρίες. Η θεωρία αυτή του Χρυσοχώου επαναφέρεται κατά καιρούς από τους απόγονους των Ναζί στην Ελλάδα Χρυσαυγίτες και άλλους που επιτέθηκαν με μίσος στο μνημείο των εκτελεσμένων στελεχών του Μακεδονικού Γραφείου πρόσφατα στην Παλαιοκόμη. Πίσω από αυτή τη βρωμιά προσπαθούν να θάψουν πως οι ίδιοι οι πρόγονοί τους ήταν συνεργάτες, δοσύλλογοι των κατοχικών δυνάμεων, είναι αστείο και μόνο το γεγονός ότι ο ίδιος ο εμπνευστής τους ήταν επίσημα συνεργάτης, ήταν δοσύλλογος ο ίδιος. Τους διαψεύδουν όμως και οι δεκάδες εκθέσεις των κρατικών υπαλλήλων της φασιστικής Βουλγαρίας που αναφέρουν τη δύσκολη κατάσταση που είχαν αντιμετωπίσει μετά τα γεγονότα, τα απομνημονεύματα της ηγεσίας της φασιστικής Βουλγαρίας, τους διαψεύδει το μίσος που έδειξαν οι φασίστες Βούλγαροι κατά των ίδιων των πρωτεργατών της εξέγερσης, οι ίδιες οι εκτελέσεις τους, αλλά και το αποτέλεσμά της που ήταν πως αντικειμενικά πάγωσε το σχέδιό τους για επέκταση της Βουλγαρίας στο Αιγαίο, παρουσιάζοντας της ως περιοχή κατοίκων βουλγαρικής καταγωγής, καταπιεσμένων εθνικά από την ελληνική διοίκηση. Το κόμμα μας τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις μέσα από εκθέσεις που ζητήθηκαν από στελέχη που εμπλέκονταν στα γεγονότα, αλλά και παίρνοντας υπόψη μια σειρά ντοκουμέντα που μπορούσαμε να έχουμε στα χέρια μας. Πρόβλημα στη συγκεκριμένη προσπάθεια ήταν ότι κανένας από τους πρωταγωνιστές δεν έζησε για να έχουμε μια πιο άμεση
γνώση στα ίδια τα γεγονότα για εκείνη την περίοδο και για τα κίνητρα της εξέγερσης. Παρ' όλα αυτά σήμερα και ειδικά μελετώντας τη δεκαετία του 40, κατά την οποία κορυφώθηκε η ταξική πάλη στην Ελλάδα, το κόμμα με την επανέκδοση του πρώτου δοκιμίου ιστορίας του το 18, αλλά και την εκδήλωση μερίδα που πραγματοποιήθηκε το 2015 στην Δράμα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100χρονα από την ίδρυσή του, δίνει μια σαφέστατη και ολοκληρωμένη απάντηση. Στο δοκίμιο ιστορίας χαρακτηριστικά αναφέρεται: τα γεγονότα της Δράμας χρειάζεται να ερευνηθούν βαθύτερα. Όμως έχουν καταγραφεί και έτσι πρέπει να τιμούνται ως μια πολύ σημαντική και ηρωική λαϊκή εξέγερση, όποιες αδυναμίες και να έχει. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνοντας η μικρή περίοδος της δράσης του Μακεδονικού Γραφείου, χωρίς την καθοδηγητική σύνδεση με την Κεντρική Επιτροπή που ήταν χτυπημένη εκείνη την περίοδο, είναι μια περίοδος που μπορούμε να βγάλουμε ουσιώδη συμπεράσματα για τη δράση του κόμματος, την πολιτική του γραμμή. Είναι μια περίοδος που στην ουσία έκλεισε με τα δραματικά γεγονότα στις αρχές του Οκτώβρη, με την εκτέλεση του βασικού πυρήνα του στελεχών του Μακεδονικού Γραφείου αλλά και άλλων κομμουνιστών πριν ακριβώς 80 χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, των συντρόφων Αποστόλη Τζανή, Παρασκευά Δράκο Ιμπάρμπα, Μωυσή Πασχαλίδη από την Αφίπολη Σερών, Αραμπατζή και Λάβρο Μασαράκη από την Ηλιοκόμη, αλλά και τους τρεις εξεγερμένους αγρότες που εκτελέστηκαν μαζί τους, Χρήστο Βιτζέλη από την Προσουτσάνη, Δράμα, του Δημήτρη Ναλπάκη και Θόδωρο Μαντεμλή από το Ξάτα. Από τον Ιούλιο του 1941, με την τραπέτευσή του, ο Γιώργης Ερυθριάδης αναλαμβάνει να πιάσει επαφή με το Μακεδονικό Γραφείο. Το καταφέρνει το Σεπτέμβριο. Είναι λίγες μέρες πριν την εξέγερση της Δράμας που φτάνει στη Θεσσαλονίκη και συναντιέται με το κλιμάκιο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και έτσι το Μακεδονικό Γραφείο μπαίνει κάτω από την καθοδήγηση της Κεντρικής Επιτροπής, της ανασυγκροτημένης πλέον Κεντρικής Επιτροπής και των αποφάσεων της 6ης και 7ης Ολομέλειάς της. Κρίσιμο λοιπόν συμπεράσματα που αφορούν αυτήν την περίοδο είναι: πρώτον, ότι είναι καθαρό πως το κύρος που είχε το κόμμα μας, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και των ομών Σερών και Κιλκής στην Κεντρική Μακεδονία προπολεμικά, με την ανάπτυξη σημαντικών ταξικών αγώνων, βοήθησε γρήγορα όχι μόνο να ανασυγκροτηθούν οι κομματικές οργανώσεις, να προστατευτεί ένας σημαντικός πυρήνας μελών και στελεχών από σημαντικό αριθμό οπαδών του κόμματος, αλλά επέδρασε άμεσα και στη δυνατότητα να στρατευτούν δυνάμεις στις πρώτες στρατιωτικές αντιστασιακές οργανώσεις. Επιβεβαιώθηκε, κατά δεύτερον, και από τα γεγονότα που προηγήθηκαν την ίδρυση και την ηρωική εποπία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, πως οι κανόνες συνωμοτικότητας, η παράνομη κομμουνιστική δουλειά, όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση, αλλά μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν συνδέεται με πρωτοβουλία στη μαζική πολιτική δράση, στη ζύμωση της γραμμής του κόμματος πλατιά. Αν με τέχνη συνδεθούν αυτά τα δυο, μπορεί το κόμμα να ηγηθεί σε πρωτόγνωρες αρνητικές συνθήκες, σε εξαιρετικά δυσμενή σχετισμό στην ανάπτυξη ρωμαλαίου λαϊκού ριζοσπαστικού κινήματος. Τρίτον, σωστά συνέλαβε το Μακεδονικό Γραφείο από τις αρχές της κατοχής την ανάγκη να δημιουργηθεί αντιστασιακή δράση και οργάνωση με πρωταγωνιστικό ρόλο για το ίδιο το κόμμα. Σωστά έθεσε το ζήτημα της εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση μεταξύ από την έναρξη του πολέμου. Βέβαια, είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς ότι μπορούσαν τα στελέχη του Μακεδονικού Γραφείου να ξεπεράσουν από μόνα τους τα προβλήματα της στρατηγικής που εκδηλώνονται στη στρατηγική τόσο του κόμματος όσο και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, ή να βάλουν στην επικαιρότητα σε εκείνες τις συνθήκες που η έκβαση του πολέμου ήταν δυσμενής και δεν υπήρχε ακόμα μαζικό αντιστασιακό κίνημα το ζήτημα της σύνδεσης του απελευθερωτικού αγώνα με την ήττα συνολικά της αστικής τάξης, δηλαδή την προοπτική του σοσιαλισμού ως επιστέγασμα ενός τέτοιου αγώνα. Αδιαφυσβήτητα, η συμμετοχή αρκετών στελεχών στις μεγάλες ταξικές συγκρούσεις της δεκαετίας του 30, η διαπαιδαγώγησή τους σε σκληρές αναμετρήσεις με την αστική εξουσία είχαν μια ορισμένη έκφραση σε κάποια γεγονότα. Όχι όμως σαν καταστάλαμα στη συνολική στρατηγική σκέψη τους. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί το 1940-41 δεν υπάρχουν επαναστατικές συνθήκες, δεν έχει διαμορφωθεί ένας άλλος συσχετισμός δύναμης υπέρ της εργατικής τάξης και δεν προϋπάρχει η στρατηγική που εκφραζόταν συναλλογικά στο κομμουνιστικό κίνημα. Αυτό μπορούσε να γίνει το 1943-44. Η δράση αυτή τους κρίσιμους μήνες πριν την ίδρυση του ΕΑΜ ήταν παρακαταθήκη συνολικά για το κίνημα τα επόμενα χρόνια. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ επάνδρωσαν τόσο τις τάξεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ όσο και στην πορεία του Δημοκρατικού Στρατού. Βάλανε τη δική τους φραγίδα στο παραπανήσιο κύρος που κατέκτησε αυτή τη δεκαετία το κόμμα μέσα στο λαό. Πέμπτον, ανεξάρτητα με τα προβλήματα της στρατηγικής, τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με το σύστημα,
Στη συνείδηση, στην καρδιά τους πάντα είχαν την υπόθεση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Δεν είναι τυχαία η στάση τους μετά την επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας στην ΕΣΤ. Όλοι τους ένιωσαν τη χώρα που κάνει κουμάντο εργατική τάξη, τη χώρα χωρίς εκμετάλλευση σαν δική τους χώρα. Έτσι ονειρεύονταν όλοι τους στην Ελλάδα, χωρίς κατακτητές και χωρίς εκμεταλλευτές. Έκτον, διαψεύδονται όλοι σήμερα επιχειρούν να προβάλλουν πως το ΚΚΕ περίμενε το πράσινο φως από τη Σοβιετική Ένωση για να ξεκινήσει την αντίσταση κατά του κατακτητή. Η δράση του Μακεδονικού Γραφείου, η ίδρυση των πρώτων αντιστασιακών οργανώσεων από την άνοιξη του 1941 είναι η απάντηση που δίνουν τα ίδια τα γεγονότα. Αυτή την προπαγάνδα συνοδεύουν και οι βρωμίες πως ο Ελλάς δεν απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Ορισμένοι κατά κύριο λόγο φασιστοειδοί φτάνουν να λένε ακόμα και σήμερα πως υπήρξε συνεργασία με τους Βουλγάρους. Πέρα από τις μάχες στην Ηλεκτρική, στην Αλατίνη, στα σημεία που ένωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς μπαίνοντας στην πόλη, η απάντηση ήρθε από τις εκτελέσεις των Βουλγάρων διοικητών που έπαιξαν ρόλο στα γεγονότα της δράμας του 1941. Επικίνδυνη είναι και η άποψη που προβάλλεται από ορισμένους τα τελευταία χρόνια, πως οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα αυθόρμητου ξεσπάσματος του λαού μας. Σε συνθήκες που η καταπίεση και η βία του εκμεταλλευτή εντείνεται, που μαζί με την καπιταλιστική εκμετάλλευση συνεπάγεται το στοιχείο της εθνικής καταπίεσης, όπως εκφραζόταν πιο έντονα στην περιοχή της βουλγαροκρατούμενης Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη που είχε έδρα του το γερμανικό επιτελείο της ομάδας στρατιών έψιλον που διοικούσε όλα τα γερμανικά στρατεύματα των Βαλκανίων, είναι λογικό να φουντώνει αυθόρμητα μέσα στο λαό η ανάγκη να απαντήσει στη βία και την τρομοκρατία των Ναζί και των φασιστών κατακτητών. Σε αυτές τις συνθήκες όμως είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί κάτω από τη μύτη του κατακτητή στρατιωτικό υλικό και με τον κρατικό μηχανισμό καταστολής που δεν διαλύθηκε να έχει περάσει στην πλειοψηφία του στη νέα διοίκηση, να οργανώνονται σαμποταριστικές ενέργειες και να προετοιμάζεται η αντιστασιακή δράση του λαού μας χωρίς την καθοδήγηση, χωρίς την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ.